Καλησπέρα στον Πέτρο Μπελέρη. Καλησπέρα σας από την Κρήτη. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στην Κρήτη σήμερα. Καλησπέρα, ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση και για την ευκαιρία που μας δίνετε να πούμε δύο κουβέντες. Να πω δύο κουβέντες εκ μέρους του φυλακισμένου πατέρα μου. Η αλήθεια είναι, κύριε Μπελέρη, είναι τουλάχιστον, πώς να το πω, προκαλεί έτσι μια αλγινή εντύπωση το γεγονός ότι ένας υποψήφιος που ηρίστον παρόν είναι και εκλεγμένος. Πρέπει να επικοινωνήσει με τον κόσμο, με τους ψηφοφόρους, για αντιπροσώπου, έστω κι αν εσείς είστε ο γιος του, το αίμα του, και εκείνος να είναι έγκλειστος. Δυστυχώς είναι ένα φαινόμενο το οποίο ξεκίνησε πέρυσι τον Μάιο, δύο μέρες πριν από τις δημοτικές εκλογές και όταν το καθεστώς του κυρίου Ράμα αντιλήφθηκε ότι ο χρόνος το έχει τελειώσει τη χειμάρα, έδωσε εντολή και στην ελήφθη ο πατέρας μου δύο μέρες πριν από τις εκλογές. Και έκτοτε κρατείται φυλακισμένος, πέρασαν 13 μήνες, με μόνο λόγο και σκοπό να μην ορκιστεί ούτε μισή ώρα ένας Έλληνας δήμαρχος στη Θημάρα. Μέσα σε αυτό το διάστημα έχουν παραβιαστεί κάθε δικονομικός κανόνας, κάθε ευρωπαϊκό κεκτημένο, όπως το δικαίωμα σε μια δίκαιη δίκη, όπως το τεκμήριο της αθωότητας, όπως ο σεβασμός της ελληνικής μειονότητας στην Αλβανία, όπως κάθε έννοια σχέσης καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Και δυστυχώς έχει παραβιαστεί και το δικαίωμα του εκλέγει και εκλέγεται. Ενώ ο πατέρας μου εκλέχθηκε δήμαρχος, κέρδισε τις εκλογές δύο μέρες μετά τη σύλληψή του. Ακόμα και σήμερα που μιλάμε, στη Θημάρα ασκεί καθήκοντα άνθρωπος του καθεστώτος με το ζόρι και με τη βία. Τώρα, κύριε Μπελέρη, ενώ ο πατέρας σας είναι, παραμένει κρατούμενος 13 μήνες τώρα, όπως είπατε, ήρθε και αυτή η τιμητική βεβαίως πρόταση από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Κυριάκο Μητσοτάκη, να είναι στο Ευρωψηφοδέλτιο. Βεβαίως, μια κίνηση που έχει προκαλέσει γενικώς συζητήσεις. Είχαμε και αντιδράσεις από τα άλλα κόμματα, είναι η αλήθεια. Για σας, πώς είδατε αυτή την πρόταση, την τιμητική από τη Νέα Δημοκρατία? Είναι μια τιμητική και μια αντιθετική πράξη. Είμαστε ευγνώμονες στο Κυριάκο. Όχι μόνο δεν σας ακούσαμε καθαρά. Αν μπορείτε να επαναλάβετε λίγο, ότι δεν σας ακούσαμε καθαρά, κύριε Μπελέρη. Δεν είναι μόνο τιμητική η πρόταση, είναι και λυτρωτική για εμάς. Μέσα σε αυτή την κίνηση βλέπουμε ότι όλα όσα λέγαμε και η επίσημη Ελλάδα πού στέκεται απέναντι σε αυτή την αδικία, βλέπουμε ότι όλα όσα έλεγε ο Πρωθυπουργός κατά την επίσκεψή του στη Χιμάρα, την ιστορική επίσκεψη αυτή, γίνονται πράξη έμπρακτα. Και έχουμε την ευκαιρία να απαντήσουμε με έναν τρόπο δημοκρατικό και θεσμικό απέναντι σε αυτή την αδικία και σε αυτό το καθεστώς που δυστυχώς μας ταλαιπωρεί και έχουμε βιώσει έναν γολογοθά. Πάντως είναι πολλοί αυτοί, κύριε Μπελέρη, που λένε ότι ενδεχόμενα αυτή η κίνηση να φέρει περαιτέρω μουρμούρα, ας πούμε, ή περαιτέρω ένταση στις σχέσεις ίσως με τη γειτονική χώρα. Εγώ διαφωνώ κάθετα με αυτή την άποψη. Αντιθέτως, νομίζω ότι θα είναι μια πρώτη τάξης ευκαιρία να ξαναφτιαχτούν οι σχέσεις των δύο χωρών, κάτω όμως από όρους και προϋποθέσεις και σίγουρα κάτω από το πλαίσιο του σεβασμού του ευρωπαϊκού κεκτημένου, του σεβασμού της ελληνικής εθνικής μειονότητας, του σεβασμού του δικαιώματος του εκλέγει και του εκλέγεστε. Νομίζω ότι ο μόνος τρόπος να αποκατασταθούν οι σχέσεις και να κάνουμε βήματα μπρος είναι η δημοκρατία και είναι το φως. Αυτή η υποψηφιότητα, και ειδικά αν καταφέρουμε και εκλεγεί ο πατέρας μου ευρωβουλευτής, θα ανάψει όχι απλά φως προβολής πάνω από αυτά τα ζητήματα, τα οποία τόσο έχουμε ανάγκη να ακουστούν και σε ευρωπαϊκό επίπεδο και αυτό το θέμα να γίνει ευρωπαϊκό και όχι διμερές. Βέβαια, κύριε Μπελέρη, από ό,τι έχουμε καταλάβει, μπήκε στο γαλάζιο ευρωψηφοδέλτιο τελικά ο πατέρας σας, αλλά είχε και άλλες προτάσεις. Σωστά, έτσι. Αυτό τουλάχιστον έχει δει το φως δημοσιότητας. Υπήρχαν και άλλες προτάσεις για άλλα ευρωψηφοδέλτια άλλων κομμάτων. Είναι αλήθεια αυτό. Εκείνο το διάστημα υπήρχαν και άλλες προτάσεις. Νομίζω όμως ότι η πρόταση της Νέας Δημοκρατίας επιλέχθηκε για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί ανήκουμε ιδεολογικά, ο πατέρας μου είναι μέλος της Νέας Δημοκρατίας εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Και δεύτερον, γιατί η Νέα Δημοκρατία, πέρα από μια παράταξη και ένα κόμμα, είναι και η ελληνική κυβέρνηση αυτή τη στιγμή. Και φαίνεται πού στέκεται η επίσημη Ελλάδα απέναντι σε αυτή την αδικία. Νομίζω ο Πρωθυπουργός δεν ήταν μόνο αυτή η κίνηση που είχε κάνει. Εξ αρχής, 13 μήνες τώρα. Έχει σε όλες του τη διμερείς συναντήσεις με τον Αλβανό Πρωθυπουργό, συζητάει την υπόθεση Μπελέρη σχεδόν μονότονα. Έχει στείλει κορυφαίους συνεργάτες και υπουργούς να επισκεφθούν τον πατέρα μου μέσα στις φυλακές, δίνοντάς μας δύναμη και κουράγιο. Έχει κόψει τα αλβανικά κεφάλαια για την ένταξη, τα πρώτα κεφάλαια της ένταξης, και ασκήσει βέτο η Ελλάδα. Δηλαδή είναι η συνέχεια ενός κύκλου ενεργειών που είχαν σκοπό την αποκατάσταση της δημοκρατίας.
Μιας και λέγατε ότι πρέπει να γίνει ένα ευρωπαϊκό θέμα αυτό, ένα ευρωπαϊκό πρόβλημα αυτό. Θυμάμαι ότι στις Βρυξέλλες δεν ήμασταν αποστολή όταν ο Μαργαρίτης Κινάς είπε μπλέξαν οι Αλβανοί, σε εμάς εδώ στην Κρήτη TV το είπε, μπλέξαν οι Αλβανοί με την απόφασή τους αυτή. Από εκεί και πέρα έχει υπάρξει κάποια ενέργεια, έχει γίνει κάτι σε σχέση με την Ευρωπαϊκή Ένωση, δηλαδή στο ανώτατο επίπεδο, να ζητηθεί από την Αλβανία να λήξει αυτό το σκηνικό, αυτή η ομοιρία. Φυσικά και έχουν γίνει. Έχει περάσει ένα ψήφισμα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, το οποίο μάλιστα έχει υπερψηφιστεί από όλα τα κόμματα, από όλες τις παρατάξεις. Έχει γίνει ένα ψήφισμα με εισήγηση του κύριου Χατζηβασιλείου τον Σεπτέμβριο στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα. Έχει μπει το βέτο για τη μη έναρξη των πρώτων κεφαλαίων για την Αλβανία και έχει ζητηθεί με περωτήσεις αλλά και σε διεθνή φόρα κατά επανάληψη και κατά εξακολούθηση όλο αυτό το θέμα του τελευταίου 13 μήνες. Mm-hmm. Μάλιστα. Κύριε Μπελέρη, τώρα, αν ο πατέρας σας καταφέρει και εκλεγεί ευρωβουλευτής, πού θα δώσει προτεραιότητες, οι βασικοί άξονες στους οποίους θα κινηθεί, ποιοι είναι τα κοινωνικά δικαιώματα, το κράτος δικαίου, ποια είναι η ατζέντα? Είναι σίγουρα το κράτος δικαίου, είναι σίγουρα οι δημοκρατικές αρχές, θα είναι σίγουρα η προστασία και ο σεβασμός της ελληνικής εθνικής μειονότητας στην Αλβανία, αλλά και ο σεβασμός οποιοδήποτε Έλληνα που κατοικεί σε οποιαδήποτε γωνιά του πλανήτη. Νομίζω είναι ένα θέμα που έχει στεναχωρήσει όλους τους Έλληνες, όπως ήταν και μία νίκη αυτή που είχαμε κάνει στη Χιμάρας 14 Μαΐου, που είχε κάνει περήφανος όλους τους Έλληνες. Επιπλέον θα ασχοληθεί και με τα Δυτικά Βαλκάνια. Νομίζω δεν υπάρχει μεγαλύτερη ευκαιρία και καλύτερος αντιπρόσωπος, καλύτερος πρέσβης μας για αυτά τα ζητήματα από έναν άνθρωπο ο οποίος θα έχει βιώσει στο πετσί του δυστυχώς από την ανάποδη. Βεβαίως, ένα ζητούμενο βεβαίως είναι να δούμε και τι θα γίνει από εδώ και κάτω. Δικαστικά, πότε είναι η επόμενη μάχη, κύριε Μπελέρη, η οποία ρίστον παρόντο έχει κάθε φορά που υπάρχει έτσι ένα δικαστήριο, νομίζω ότι γίνεται πανστρατιά. Σωστά? Ακριβώς. Είναι συγκινητική η υποστήριξη του κόσμου, αλλά και των μέσων μαζικής ενημέρωσης και ολόκληρου του κόσμου που ζει εν Ελλάδη. Τώρα αναμένουμε να γίνει το εφετείο. Βρισκόμαστε στη φάση του εφετείου. Εγώ εκτιμώ ότι το εφετείο θα έχει ολοκληρωθεί μέχρι τον Ιούνιο, μέχρι το τέλος Ιουνίου, όπου εκεί πέρα τα σενάρια είναι τρία. Το πρώτο είναι η αθώωση φυσικά, που αν δούμε την υπόθεση καθαρά δικονομικά και με ένα ψυχρό μάτι, η αθώωση θα ήταν μονόδρομος. Δυστυχώς όμως δεν έχουμε καμία αυταπάτη. Εγώ δεν πιστεύω στο ελάχιστο στην αλβανική δικαιοσύνη. Νομίζω ότι δεν λειτουργεί αμερόληπτα, το έχει αποδείξει αυτό, από τη στιγμή που όχι είναι αθώωση, ούτε καν δεν αφήνει να ορκιστεί ένας δήμαρχος 13 μήνες τώρα. Έχουμε υποβάλει πάνω από 20 αιτήματα, με μόνο αίτημα την ορκομοσία ή τον ορισμό ενός αντιπροσώπου για δήμαρχο, από την παράταξη που κέρδισε, και αυτά τα έχει απορρίψει το αλβανικό καθεστώς. Το δεύτερο σενάριο που υπάρχει στο εφετείο είναι να καταδικαστεί μεν, αλλά να μειωθεί η ποινή του. Αυτό θα τον καθιστήσει ελεύθερο, να μπορεί να ασκήσει και τα καθήκοντά του, αν καταφέρουμε και εκλεγεί ευρωβουλευτής. Και το τρίτο σενάριο είναι να επιμείνει το αλβανικό καθεστώς στην πρωτόδικη καταδίκη, που θα σημαίνει ότι θα αποφυλακιστεί ο πατέρας μου μέσα Σεπτεμβρίου. Μάλιστα. Την ίδια ώρα πάντως έπεσε με τη συμπλήρωση ενός χρόνου φυλάκισης κράτησης του Φρέντι Μπελέρη. Είχαμε και την επίσκεψη του Έντι Ράμα εδώ στην Αθήνα, που σήκωσε πολλές συζητήσεις, κύριε Μπελέρη. Πολλοί μίλησαν και για μια προκλητική επίσκεψη, συνδυάζοντάς με το θέμα του πατέρα. Νομίζω ότι ήρθε ο κύριος Ράμα για να προκαλέσει. Δεν μπορώ να θεωρήσω τυχαία την ημερομηνία που επέλεξε να επισκεφθεί την χώρα μας. Ήρθε στις 12 Μαΐου, την ημερομηνία αυτή που ξεκίνησε αυτό το πογκρόμ εις βάρος των Ελλήνων της περιοχής. Ξεκίνησε ο μη σεβασμός του κράτους δικαίου και της σχέσης καλής γειτονίας με την Ελλάδα. Θέλω να σας πω ότι αυτή η πρόκληση και ο λόγος που οι σχέσεις των δύο χωρών δεν βρίσκονται στα καλύτερά τους είναι αποκλειστικά ευθύνη της αλβανικής κυβέρνησης. Ίσα-ίσα νομίζω ότι λίγο πριν γίνει αυτή η κίνηση οι σχέσεις είχαν φτάσει σε ένα πολύ καλό επίπεδο και με αυτή την κίνηση γυρίσαμε πολλά χρόνια πίσω. Δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην Αλβανία έχουμε πολιτικό κρατούμενο, ο οποίος τη χάνει να είναι ηγέτης της ελληνικής εθνικής μειονότητας, τη χάνει να είναι εκλεγμένος δήμαρχος. Αυτό είχαμε να το δούμε από το 1994 με τη δίκη των 5 της Ομόνιας. Απ' την άλλη όμως θέλω να σας πω ότι είδα και έναν εκνευρισμό στην ομιλία του κύριου Ράμα και πιστεύω ότι τον ενοχλεί που η Ελλάδα συμπεριφέρεται στην Αλβανία με όρους κράτους δικαίου. Τον ενοχλεί που η Ελλάδα του απαντάει δημοκρατικά και θεσμικά και όχι με παρακρατικές μεθόδους. Τον ενοχλεί που οι χυμαριώτες έχουν επιδείξει αυτή τη λεβεντιά
και δεν έχουν κάνει ούτε βήμα πίσω. Τον ενοχλεί που ο πατέρας μου παραμένει αμετακίνητος στις αρχές και τα πιστεύω του, παρόλο τον εγκλεισμό. Πάντως είναι φοβερό, κύριε Μπελέρη, όταν γνωρίζει ότι στη χώρα μας υπάρχουν τόσοι συντοπίτες του που μένουν εδώ, που δραστηριοποιούνται εδώ, που μεγαλώνουν παιδιά εδώ, που αναπτύσσονται εδώ, που προκόβουν εδώ και που ουσιαστικά έχουν κάνει δεύτερη πατρίδα τους στη χώρα. Έτσι δεν είναι? Δεν θα έπρεπε από μόνος του να έχει σκεφτεί ότι αυτό δεν ωφελεί κανέναν? Είναι πολύ στενάχωρο. Σίγουρα δεν ωφελεί κανέναν, παρά μόνο το Σοσιαλιστικό Κόμμα, ο οποίος αλλιεύει στα θολά νερά του εθνικισμού και νομίζει ότι κερδίζει συμπεριφέροντας καθεστωτικά, παραβιάζοντας και εκδιώχνοντας τους Έλληνες, νομίζει ότι κερδίζει στο εσωτερικό του με αυτόν τον τρόπο. Mm-hmm. Θέλω να σας πω ότι στις δύο κοινότητες, στους δύο λαούς, αυτό δεν έχει υιοθετηθεί. Mm. Έχουμε άριστες σχέσεις με τους Αλβανούς και τους Αλβανούς μετανάστες, αλλά και στη Χιμάρα που συμβιώνουν αρμονικά δύο λαοί. Τώρα μάλιστα είναι και τουριστική περίοδος, η Χιμάρα είναι ένα παραλιακό μέρος. Yeah. Έρχονται, πλημμυρίζει η Χιμάρα και σε Αλβανούς τουρίστες, οι οποίοι έρχονται από τα Βάθη, από τα Τύρανα. Δεν έχει υιοθετηθεί αυτό από τον κόσμο. Νομίζω είναι μια προσπάθεια πολιτική, η οποία πρέπει να καταδικαστεί με κάθε τρόπο. Και νομίζω οι ίδιοι Αλβανοί μετανάστες είχαν γυρίσει την πλάτη στο καθεστώς του κ. Ράμα. Το μαρτυράνε άλλωστε και οι αριθμοί. Νομίζω έχω διαβάσει αρκετά ρεπορτάζ να λένε ότι οι περισσότεροι ήρθαν καλβανία σε αυτή τη συγκέντρωση τότε. Mm-hmm. Ωραία. Κλείνοντας, κύριε Μπελέρη, να μας πείτε έτσι λίγο γιατί πώς είναι η ψυχολογία του πατέρα σας και εν ώψη των εκλογών και ένα μήνυμα έτσι και προς τους κριτικούς και προς τους Έλληνες. Ο πατέρας μου εξ αρχής, όταν είχε ξεκινήσει αυτό το πογκρόμ, ήταν ανένταχτο, είχε αποφασίσει να φτάσει μέχρι τέλους. Uh-huh. Νομίζω είχαμε δώσει έναν δίκαιο αγώνα και οι δίκαιοι αγώνες πάντα τιμούνται από την ιστορία. Σε καμία περίπτωση δεν αποφάσισε να κάνει πίσω, παρόλο που είχε κατά καιρούς διάφορες προτάσεις να παραιτηθεί από δήμαρχος Χιμάρας, να αποδεχτεί αυτά για τα οποία τον κατηγορεί το καθεστώς, με αντάλλαγμα την ελευθερία του. Δεν επέλεξε να κάνει κανένα συμβιβασμό απέναντι στην αδικία. Οι προτάσεις αυτές από πού έρχονταν, κύριε Μπελέρη? Έρχονταν από ανθρώπους που είναι κοντά στο περιβάλλον του καθεστώτος. Uh-huh. Ως συμβουλές, ας πούμε, ότι ναι, μήπως πρέπει να παραιτηθείς, γιατί να βγεις από τη φυλακή. Από την πρώτη εβδομάδα κιόλας υπήρχαν τέτοιες προτάσεις, ας το πούμε έτσι. Απ' την άλλη, σίγουρα είναι ένα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Είναι 13 μήνες έκλειστος. Ωστόσο, παραμένει σταθερός και το κουράγιο και η δύναμη που μας δίνει ο κόσμος μέσα σε αυτή την προεκλογική εκστρατεία, κατάφερα και πήγα από το Δημότυχο μέχρι και την Κρήτη, όπου γύρισα όλη την Ελλάδα και πραγματικά είδα κόσμο σε κάθε μήκος και πλάτος της Ελλάδος, όπου όχι απλά μας στήριζε, μας συγκίνησε. Και όλα αυτά προσπαθούσα να τα μεταφέρω στον πατέρα μου. Το μήνυμά μας για τις 9 Ιουνίου είναι σίγουρα να στείλουμε ένα μήνυμα ελευθερίας και ένα μήνυμα εθνικής υπερηφάνειας, το οποίο θα έχει πάρα πολλούς αποδέκτες. Είναι ένα μήνυμα το οποίο θα μας δείξει ότι ο αγώνας συνεχίζεται, να μπορέσουμε και εμείς να συνεχίσουμε να περπατάμε με το κεφάλι ψηλά όπου και αν βρισκόμαστε, και σίγουρα να συμμετέχει ο κόσμος. Σας το λέμε εμείς που για μας, τον τόπο μας, τη Χιμάρα, η δημοκρατία δεν είναι δεδομένη. Συμμετοχή και μία ψήφο εθνική. Ένα στους 4 σταυρούς στο Φρέντι Μπελέρη. Θα σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, κύριε Μπελέρη. Ευχόμαστε τα καλύτερα και καλή δικαίωση στον πατέρα σας, φυσικά. Να είστε καλά. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εύχομαι πολύ σύντομα να μπορέσετε να μιλήσετε απευθείας και με εκείνον και να τελειώσει όλο αυτό και να δούμε την επόμενη μέρα. Έτσι. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλά.